περισσότερο αυτό που διεκδικεί, δηλαδή την Τουρκία. Γι' αυτό θα είναι καλό να μην πάμε στο δικαστήριο της Κάλης. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ θα πω ότι εδώ που είμαστε, και μπορεί να ακουστεί λίγο αιρετικό αυτό, αλλά ίσως είναι και πιο ρεαλιστικό. Εδώ που είμαστε, πρέπει να αποφασίσουμε. Ή πόλεμο, έτσι, ή να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να το δώσουμε. Οποιαδήποτε και να δώσουμε και να πάρουμε, να πούμε, οι Τούρκοι μιλάνε επίσημα για 3 τρισεκατομμύρια. Ένα από τα δύο. Ναι, αυτό είπε και ο Σιμίτης. Αυτό είπε και ο Σιμίτης. Άρα εγώ δεν το καταχαιριάζει. Όχι, δεν καταχαιριάζει κανείς κανέναν. Εδώ πέρα, εδώ συζητάμε. Ναι, εδώ συζητάμε. Ναι, πολιτικά εδώ συζητάμε. Κάτσε να διαφωνεί. Μαζί δεν μπορεί να χαρίσει κάτι που δεν είναι δικό σου. Ναι. Είναι των παιδιών μας, των δυσέγγονών μας και των επόμενων γενναιών. Δεν χαρίζουμε τίποτα. Εγώ είπα ή πάμε σε πόλεμο. Ακριβώς, δεν είναι τίποτα. Ή πάμε σε πόλεμο και τους απαντάμε στη γλώσσα που ξέρουν να μιλάνε αυτοί ή καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχει μέση λύση. Αυτό έχει δίκιο. Αυτό, αν κάποιος πιστεύει ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να σέρνεται επάπειρο και εμείς να είμαστε όλοι εδώ βολεμένοι, τι ωραία, τι καλά, και να λέμε έχουμε μία όζ που φτάνει τέρμα Θεού κάτω. Και η Κύπρο θα λέει. Πάμε να δούμε τον Τούρκο υπουργό που λέει να κάνουμε την χρεώτηση και θα επανέλθουμε. Είναι σημαντικό αυτό, θα σου πω. Αμέσως, μόλις το δούμε. Αμέσως, μόλις δούμε το βίντεο. İrkuyumuzu kazmak için bugün Doğu Akdeniz'e doğru seyre başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin Magaso Körfezi'nde bulunan Karpaz bir kuyumuzda πρέπει αυτομάτως να δεχτούν και τις αιτίες της Κίνας με Φιλιππίνες και Ιαπωνία. Είναι μια παρόμοια κατάσταση, επειδή όσοι ασχολούνται λίγο με τη γεωοικονομία και την Κωνσταντική, αντιλαμβάνομαι τι λέω. Η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι πανομοιότυπη με της Κίνας σε σχέση με Ιαπωνία και με Φιλιππίνες. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν αυτό το πράγμα όμως να γίνει στην Κίνα. Φαντάζομαι ότι δεν θέλουν να γίνει και στο Αιγαίο όμως. Εδώ σου λέω ότι δεν υπάρχουν φίλοι. Δεν θα πρέπει να πούν σε κάθε Αμερικανοί, τέλος. Εδώ είμαστε, δεν περνάει ρουθούνι, φίλοι μας οι Έλληνες, δεν κουνιέται. Δεν υπάρχουν σύμμαχοι. Έτσι κι αλλιώς οι Αμερικανοί θέλουν ησυχία στην παρούσα φάση για να ασχοληθούν με το Ιράν. Έτσι τουλάχιστον λένε. Αλλά επειδή πάει και το βαθύ Αμερικανικό κράτος, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να σου πει σε ένα βράδυ με τον κονδύλιο, για να σε σύρουν στο τραπέζι όπως λέει ο φίλος Μοντάσος και μετά να είναι οι επιδιαιτητές οι Αμερικανοί να τα μοιράσουν 50 να πάρουν αυτές κι αλλιώς τις εταιρείες τους. Και 50 να πάρουμε εμείς, δηλαδή 25 και 25 Τουρκία Ελλάδα. Αυτό είναι το σενάριο. Στο Ιράν τώρα, επειδή λέμε για τα δικά μας, στο Ιράν τώρα η ιστορία Αμερικής Ιράν. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Υπάρχουν ρόλοι στην Ελλάδα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα. Αφορμή τη δήλωση και του Τραμπ. Εάν οι Αμερικανοί θέλουν και διάβαζαν το πρόβλημα στι θέσει, και έχει απόλυτο δίκιο. Εάν οι Αμερικανοί ήταν τόσο εύκολο να κάνουν το Ιράν, το χτυπήσει. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει η Ρωσία και η Κίνα από πίσω. Δεν μπορεί εύκολα να ανοίξει μετώπιση με το Ιράν. Μπορεί να κάνουν τα ηλικία. Αλλά δεν μπορούν να χτυπήσουν εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν έχει έναν ισχυρό σύμμαχο δίπλα της. Αν είχαμε έναν ισχυρό σύμμαχο δίπλα μας, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και ας μην διορθώσει τον Τάσο σαν έχω άδικο. Θα ακούσουμε και τον Τάσο και θα πάμε σε διάλειμμα. Έτσι ακριβώς είναι για το απλούστατο λόγο ότι το Ιράν καταρχήν είναι μια δύναμη 80 εκατομμυρίων. Είναι μια περίκλειστη χώρα, η οποία χώρα όμως έχει σημάδους. Και ποιοι είναι οι συμμαχοί της? Είναι η Κίνα που διψάει για πετρέλαιο και φτηνό πετρέλαιο και άφθονο βρίσκει μόνο από το Ιράν. Και είναι η Ρωσία, η οποία δεν έχει κανένα λόγο να δει ένα Ιράν να πέφτει στην Αμερικανική σφαίρα επιρροής. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τότε ο Τραμπ τι λεονταρισμοί είναι αυτά τα οποία... Όταν σου καταρρύπτουν ένα ντρόν και μάλιστα στρατηγικής αναγνώρισης, κάπως πρέπει να αντιδράσεις. Αμερική είσαι. Αλλά επειδή έχει επαναληφθεί... Στα λόγια έχει επαναληφθεί. Υπήρξε και πριν μερικά χρόνια, επί Ομπάμα, υπήρξε χμαλωσία από Ιρανούς στον ντρόν. Και μάλιστα και το αντιγράψανε και το πήραν τα στοιχεία κλπ. Θα δούμε. Το πόκερ κάτω είναι σε πολύ μεγάλη έκταση και πολύ σκληρό το παιχνίδι. Και εγώ δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι εύκολο για τους Αμερικανούς να εξέλθουν αλόβητοι από μια τέτοια διαδικασία.